Και ο Πρωθυπουργό τη Τουρκία. Αυτό δεν πρέπει να μα εκπλήσει, γιατί όπω είπαμε ήταν αναμενόμενο. όμω έχει παίξει ένα παιχνίδι η Τουρκία χρησιμοποιώντα το προσφυγικό. θυμίζει πάρα πολύ τι πράξει του Κατάφη τότε με τη Λιβύη. δημιουργεί το πρόβλημα και μετά το εκμεταλλεύεται για να πάρει ανταλλάγματα. Τι, και τι σημαίνει τί... το άνοιγμα του κεφαλαίου 17 τη συνταξιακή διαδικασία τη Τουρκία, για να έρθουμε επί ναι. συγκεκριμένα θέματα. Το κεφάλαιο 17 δεν είχε ποτέ μπλοκαριστεί από την Κυπριακή Δημοκρατία, δεν σχετίζεται με τι υποχρεώσει απέναντι στην Κύπρο. Επομένω, θα ήταν μια πολιτική απόφαση τη Κυπριακή Κυβέρνηση αν θα ήθελε να σταματήσει πλήρω τη διαδικασία ή όχι. Ε, εκείνα όμω που έχουν περισσότερη σημασία είναι τα κεφάλαια που έχει σταματήσει το άνοιγμά του η Κυπριακή Δημοκρατία, είτε τα 8 που ήταν η απόφαση Ευρωπαϊκή Ένωση το 2006 ή τα έξι που έχει παγώσει μονομερό η Κυπριακή Δημοκρατία αναφερόμενοι σε συγκεκριμένε υποχρεώσει τη Τουρκία. Ήμουν εγώ εκείνη τη φορά που έκανα τη δήλωση, αυτό το ξέρω. Αναφερόμενοι η Κυπριακή Δημοκρατία σε συγκεκριμένε υποχρεώσει τη Τουρκία με βάση το διαπραγματευτικό πλαίσιο. Και ναι, μεν σημειώνεται, αυτό πρέπει να το δω ότι έχει βελτιωθεί πάρα πολύ το κείμενο τη αρχική πρόταση για συμπεράσματα. Σημειώνεται η πρόθεσης Ευρωπαϊκή Επιτροπής να προχωρήσει με την προεργασία και την προπαρασκευαστική εργασία, αλλά σημειώνεται ότι αυτό δεν προκαταλαμβάνει τη θέση των κρατών μελών και ότι, όπως είπε και ο πρόεδρος Τούσκ, δεν ξαναγράφονται οι κανόνες οι ενταξιακοί. Προπαρασκευαστικές εργασίες για το άνοιγμα ενός αριθμού κεφαλαίων αρχές του 2016. Ναι. Αυτό δεν προκαταλαμβάνει τη θέση της Κύπρου. Όμω, εγώ θα έλεγα παρά να εκφράζει ικανοποίηση η Κυπριακή Δημοκρατία, θα έπρεπε να εκφράζει ανακούφιση. Η πραγματικότητα είναι ότι βελτιώθηκε σημαντικά το προσχέδιο. Τώρα ικανοποίηση, γιατί λέει, στηρίζει ότι πρέπει η Τουρκία να προχωρήσει με τι υποχρεώσει τη και να εκπληρώσει όλα αυτά που πρέπει έναντι τη Κυπριακή Δημοκρατία. Πόσο έφυκτο είναι ένα τέτοιο σενάριο. Χωρί τη λύση του Κυπριακού, είναι αμφίβολα αν η Τουρκία θα προχωρήσει να εκπληρώσει οποιασδήποτε υποχρεώσει, είτε αφορά το πρωτόκολλο τη Άγκυρα, είτε τα άρα σημεία που ανάφερα προηγουμένω. Ε, η Τουρκία θεωρεί ότι αυτά ε, εμέσω αναγνωρίζουν την Κυπριακή Δημοκρατία. Δεν θέλει να αναγνωρίσει την Κυπριακή Δημοκρατία. Και γι' αυτό δεν κάνει τι κινήσει που, αν τι έκανε, θα είχαν ανοίξει ήδη όλα αυτά τα κεφάλαια. Θα ασκηθούν πιέσει όμω στην Κυπριακή Δημοκρατία, και αυτό ήθελα να πω. Ναι, με, το κείμενο δεν αναφέρεται ονομαστικά. Όμω αυτή η προεργασία, όταν από τεχνοκρατική πλευρά είναι έτοιμα τα κεφάλαια, να είμαστε έτοιμοι, θα ασκηθούν μεγάλε πιέσει πάνω στην Κυπριακή Δημοκρατία. Ναι, αλλά δεν το, αναφ το ότι δεν κάνουν αναφορά σε συγκεκριμένα κεφάλαια, αυτό είναι επικίνδυνο. Όχι. Είναι καλύτερα είναι παρά, καλύτερο να... Παρά, παρά να γίνονται συγκεκριμένε αναφορέ. Αλλά από την πλευρά ξέρουμε για ποια πράγματα μιλούμε, για ποια κεφάλαια τώρα, μιλούμε. Τώρα, σε σχέση με τη συνεισφορά για τη χρηματοδότηση τη Τουρκία, εναπόκειται στο κάθε κράτο, σωστά. Yeah. Δεν είναι κάτι υποχρεωτικό. Κοιτάξτε. Yeah. Για απλά το βάζουν ω. Ε... Εδώ είναι, θέλω να δούμε μισό άδειο, μισογεμάτο. Δηλαδή... Σίγουρα είναι πλεονέκτημα και θετικό ότι δεν θα γίνει ειδική εισφορά τώρα από τα κράτη-μέλη να δοθεί στην Τουρκία. αλλά τον, τον, τον κοινοτικό προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιο τον δημιουργεί, τα κράτη-μέλη με τι συνεισφορέ του. Άρα αυτά τα 3 εκατομμύρια θα είναι εκεί, θεωρείτε και θα πρέπει να τα δώσει και η Κύπρο. Τα, εξα... τα έχει δώσει ήδη η Κύπρο. Τα έχει δώσει Είναι μάλιστα. στα χρήματα που έχει δώσει και θα δώσει στον κοινοτικό προπολογισμό στο μέλλον η Κυπριακή Δημοκρατία, σαν κράτο μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση, και από αυτά τα χρήματα θα δοθούν στην Τουρκία. Εδώ θέλω να πω κάτι βέβαια. Υπάρχει το πολιτικό ζήτημα για μα, όμω Ίσως ήταν η μόνη, το μόνο λογικό αίτημα τη Τουρκία να ζητήσει οικονομική ενίσχυση με τα 2,5 εκατομμύρια πρόσφυγε που έχει. Πήρε και πολλά άλλα όμως. Να θυμόμαστε όμω και το Λίβανο, να θυμόμαστε και την Ιορδανία, οι οποίοι δεν έχουν πάρει αυτά τα ποσά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βεβαίω σωστά, όχι mm. μόνο αντιμετωπίστηκε τα, τα πρακτικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Τουρκία σήμερα, αλλά πολιτικά ωφέλη. Ε, όπως όπω το θέμα τη θεώρηση των διαβατηρίων, όπω το θέμα τη αναβάθμιση τη Τελωνιακή Ένωση, που ακόμα δεν εφάρμοσε πλήρω απέναντι στην Κυπριακή Δημοκρατία και ετοιμαζόμαστε, λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, να συζητήσουμε αναβάθμιση. Το θέμα τη επανεργοποίηση και επιτάχυνση τη ενταξιακή διαδικασία, όλα αυτά είναι πολιτικά ωφέλη προ την κυβέρνηση Νταβού Τογλου κατ' επέκταση Ερτογάν. Ε, αυτά είναι από τα κέρδη ε, που είχε ο κύριο Νταβούτογλου φεύγοντα από τι Βρυξέλλε. Γελούσε και ένα μουστάκι το μικρό. Ναι, Ακριβώ. είναι και αυτό που καταγράφηκε και καταγράφεται από όλα τα ξένα πρακτορία ειδήσεων σε μια περίοδο που είναι και η κατάσταση με την Ρωσία και εκεί η κατάσταση είναι πολύ τεταμένη. Και όχι μόνο Κάτι αυτό. Κάτι που θα δούμε αμέσω τώρα, ναι. Όχι μόνο αυτό όμω. Πού είναι αναφορέ στα ανθρώπινα δικαιώματα, στο κουρδικό, στι συλλήψει που έγιναν πριν τέσσερι μέρε, στην ε, συναδέλφων σα, ε, εκδοτών εφημερίδων, εφημερίδων δημοσιογράφων, ε, έγιναν κάποιε παρεμπιπτόντω αναφορέ, αλλά στην ουσία δεν τέθηκε επιτάπητο ένα τόσο επιτακτικό θέμα για μια χώρα που λένε η εταίροι μα ότι είναι έτοιμη να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση μάλιστα. και συλλαμβάνει του δημοσιογράφου και του εκδότε εφημερίδων. Αυτό το ζήτημα είναι μια υποκρισία από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να το πούμε. Στα θετικά βεβαίω, οι αναφορέ στην ανάγκη επιλύση του Κυπριακού. Δεν πρέπει να τα βλέπουμε όλα αναφορέ, μάλιστα. Θα δούμε αυτέ οι αναφορέ πώ θα προχωρήσουν και πώ θα ελοποιηθούν. Είναι πάντω, υπάρχει μια, αν θέλετε, ένα, ένα αυτή τη όλη ότι είναι όλα υπό δηλαδή δεν έχει δοθεί τίποτα λευκό. Όλα αυτά είναι με βάση προποθέσει. Στο χέρι μα είναι τη Κεντρική Δημοκρατία, σαν κράτο μέλο, να δείξουν την απαραίτητη πυγμή και αντοχή για να επιμένουμε να μην προχωρήσει οτιδήποτε που ωφελεί την Τουρκία, αν δεν κάνει εκείνη πρώτη τα βήματα τα οποία έχει υποχρέωση να κάνει. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Κυπριανού. Να είστε Ευχαριστώ καλά. Πολύ. Καλό βράδυ. Yes. παραμένουν οι σχέσει Ρωσία-Τουρκία μετά την κατάρρευση του ρωσικού αεροσκάφου. Ο εκπρόσωπο του Κρεμλίνου ξεκαθαρίζει ότι ο πρόεδρο τη Ρωσία, Βλαδιμίρ Πούτιν, δεν σχεδιάζει να συνεντήσει τον Τούρκο ομολόγο του Ρετσέπ Ταγί Περτογάν, κατά τη Σύνοδο Κορυφή. Ο Βλαδιμίρ Πούτιν μπορεί να μην δεχθεί και να δει τον Ταγί Περτογάν. είχε ωστόσο συνάντηση μισή ώρα.